Βρισκόμαστε εδώ με τον Παναγιώτη Φαρλέκα και με άλλα τοπικά στελέχη του νομού με στόχο τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και μην κρυβόμαστε, οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν άμεση σχέση με τα άδικα και αντιλαϊκά μέτρα του Μνημονίου και με την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Και αυτό τόσο για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, αλλά δυστυχώς η περικοπή πόρων από όλες τις περιπτώσεις δημιουργεί πρόβλημα και δένει τα χέρια των αυτών που θα εκλεγούν. Όσο και με όλη την κοινωνία, με αυτά τα άδικα και αντιλαϊκά μέτρα, με τις περικοπές συντάξεων και όλα μισθών, δημιουργεί ένα πρόβλημα σε όλη την κοινωνία, τους οδηγεί στην εξαθλίωση. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να στηρίξουμε όλοι υπεύθυνα ψηφοδέλτια, όπως ο Δημήτρη του Δουράκου, ψηφοδέλτια που θα αντισταθούν σε αυτό τη λέλαπα που έχει γίνει ή αυτή που έρχεται. Δίνεται λοιπόν μια ευκαιρία με αυτές τις εκλογές να καταγγείλουμε αυτά τα άδικα μέτρα, να τα καταγγείλουμε, να καταδικάσουμε αυτούς που τα πήραν χωρίς την έγκριση του ελληνικού λαού, αυτούς που τα πήραν, πήραν εξουσία με ψέματα, με κούφια λόγια και την άλλη μέρα γύρισαν ανάποδα, και να δώσουμε μια μάχη για να επικρατήσει μια άλλη πολιτική, που η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή τον πρόεδρό της την υιοθετεί. Ο Δημήτρης ο Δράκος, όπως και ο Παναγιώτης Φερλέκας, είναι οι περιπτώσεις που για μας εδώ, σε αυτή την περιοχή, πρέπει να στηριχτούν και να δώσουμε μάχη μαζί με αυτούς. Στα πλαίσια της περιοδίας της ΔΑΚΕ ΓΕΣΕΕ, σήμερα βρίσκεται και στο χώρο της Σπάρτης, για να στείλει το μήνυμα σε όλο τον ελληνικό λαό ότι είναι ευκαιρία σε αυτές τις εκλογές να υπερψηφίσει το ψηφοδέλτιο του Δράκου, όχι στη λογική ότι ο Δράκος θα πρέπει να βγει για καθαρά πολιτικούς λόγους, αλλά θα πρέπει να βγει διότι είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος είναι κατά του μνημονίου, κατά των αντιλαϊκών μέτρων, και είναι ο άνθρωπος εκείνος που μέσα από την πολιτική του θα στηρίξει τον εργαζόμενο, τον συνταξίουχο και την κοινωνία ολόκληρη. Ο Μοριάς πρέπει να δώσει μια απάντηση σε όσους σηκώνουν σημαίες ευκαιρίας. Και αυτή είναι η απέτηση του ελληνικού λαού, αλλά και της Πελοποννήσου, απέναντι σε αυτούς, ξαναλέω, που σηκώνουν σημαίες ευκαιρίας για ίδιον όφελος. Το ψηφοδέλτιο της δυνατής Πελοποννήσου πρέπει να στηριχθεί και να στηριχθούν οι άξιοι εκπρόσωποι του, και ο Δράκος και ο Παναγιώτης Φερλέκας.